Και λοιπόν έκανα την προσπάθειά μου τότε, είδα που σκόνταυτε. Σε μια στιγμή είδα, προς τιμήν σας, παρακαλώ, αυτό, είδα ότι είναι ελπιστική η πρόταση της παραταξής μου. Μάλιστα. Συνέταξα τις δυνάμεις μου, συμμετείχα στις μεγάλες μάχες. Μάλιστα. Αυτή είναι η παραταξή μου και αυτή την παράταξη θα την ξαναφτιάξουμε τώρα με τον Αντώνη Σαμαρά και με όλους μαζί. Αλλά δεν έλεγα αυτό. Ωραία. Δεν με αφήσατε να το. Να θυμίσω όμως για τη συζήτησή μας. Τι είχα πει τότε? Ότι ο μεταπολιτευτικός θα πέτυχε. Πού το στήριξαμε και ευθύνονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην κομματοκρατία. Στις συντεχνίες, ναι. Στις συντεχνίες, ναι. Στις πελατειακές σχέσεις και στη γραφειοκρατία. Λοιπόν, τι να γιατί απέτυχε η οικονομία? Διότι δεν μπόρεσε ποτέ καμία πολιτική δύναμη να απαλλαγεί από το αποκαλούμενο πολιτικό κόστος, να χαράξει μια θαραλέα πολιτική. Και όταν το 2000 μπήκαμε στην ΟΝΕ, εδώ είναι το λάθος το οποίο χρεώνεται στο ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή, ανεξάρτητα από το πώς μπήκαμε, σας είπα εγώ ότι δεν τηρούσαμε πλήρως τους όρους, αλλά τα καταφέραμε. Μπήκαμε, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Από εκείνη τη στιγμή πρέπει να αρχίσει η προσπάθεια ανασυγκρότησης του κράτους. Δεν τα κατάφερε η κυβέρνηση Σιμίτη. Εμείς το επαγγελθήκαμε, το προσπαθήσαμε σε ένα κάποιο βαθμό. Δεν τα καταφέραμε στον βαθμό που έπρεπε. Και είναι συλλογική ευθύνη. Και ας πω κάτι, είναι εύκολη κριτική. Όχι, δεν είναι θέμα κριτική. Το θέμα είναι τι εμπειρία αποκτά το πολιτικό μας σύστημα για να μπορέσει αύριο το πρωί να δώσει μια καινούργια ελληνική πολιτεία. Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την εσωτερική του λειτουργία. Δύο συνταγματικές αναθεωρήσεις και καμία από αυτές δεν έλαβε υπόψη την εμπειρία που αποκομίσαμε κατά τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περίοδου. Άρα μην καταλάβαμε πού πάει η Ελλάδα. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς ή κακώς μπήκαμε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έσπρωξε για να μάθουμε να κολυμπάμε. Μάλιστα. Μπήκαμε στην ΟΝΕ. Αυτή τη στιγμή όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τους χαμηλότερους δείκτες, να εκτίθεται διεθνώς, να θεωρείται μια ανυπόλυτη χώρα. Τα λέμε δεν γιατί. Δεν τα κάνανε οι πολίτες όλα αυτά. Δεν τα γιατί ποιος κατηγόρησε τους πολίτες? Λοιπόν, γιατί μας περιγράφετε μια κατάσταση που φτιάξατε? Γιατί απάντησε. Κύριε οικονόμου, ξέρετε να... τι μου λέτε τώρα. Ξέρετε σαν να μην απάντηση. Θέλετε να αλλάξει. Όχι, επειδή θέλω να αλλάξει και επειδή θέλουμε όλοι να αλλάξει, ο πολίτης μπορεί να αλλάξει, σας πει. Λοιπόν, δεν πάτε παραδίπλα. Για να αλλάξει επί 30 λοιπόν. Χρόνια. Κύριε αυτό μπορεί να σας πει. Για να αλλάξει. Δεν πάτε λοιπόν, παραδίπλα. Ακούστε με σας παρακαλώ. Να έρθει κανένας άλλος. Για να αλλάξει. Όχι εσείς προσωπικά, αλλά συνολικά. Όχι, το σύστημα. Γιατί και τα πρόσωπα έχουν ευθύνη. Εγώ δεν αποποιούμε των ευθυνών των προσώπων. Υπάρχει ένα σύστημα που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και αποδίδει τα ίδια. Επειδή πρέπει να έχει λογική σειρά η κουβέντα μας, να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα διακυβεύματα. Το πρώτο είναι πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση. Μάλιστα. Και πώς θα μπορέσουμε να χτίσουμε μια αξιόπιστη ελληνική πολιτεία μέσα από την οποία θα μας προκύψει μια αξιόπιστη οικονομία. Mm-hmm. Έτσι, αυτά που γνωστά μάλιστα, λέμε μάλιστα, όλοι, μάλιστα. Παραγωγικότητα, μείωση δαπανών, αύξηση εσόδων. Εσόδων είναι μεταφράσει φόρου. Δηλαδή, άμα η Ελλάδα δεν καταστεί επενδυτικά ελκυστική, που πηγαίνουν και επενδύουν στις γύρω χώρες, και αν δεν ανασυντάξουμε την σκέψη μας για το πώς θα δούμε την Ελλάδα. Ότι ξεπεράσαμε αυτό την είναι κρίση. Το ένα σκέψη. Το άλλο είναι, πρέπει να πείσουμε τον κόσμο για το πόσο αλλάξαμε εμείς. Και δεν μιλάω σαν φυσικά πρόσωπα. Ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Σαν πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι συνευθύνη. Η λαϊκή πρέπει να πάει κανείς, κύριε Αβραμόπουλε. Συνευθύνη. Γιατί αν ο πολίτης δεν δει κάποιον να πληρώνει στην Ελλάδα, δεν έχουμε μάθει να πληρώνουμε. Κύριε οικονόμου, επικρατεί και η ανομία και η ατιμωρησία. Θα σας το πω πολύ απλά. Πείτε το. Όποιος αποδεδειγμένα υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον, καταρχήν, ή χρησιμοποιείται ο ίδιος ως διάβλος για την διοχέτευση μαύρου χρήματος που οδηγεί στον πληθυσμό, έχει τεράστιες ευθύνες. Το θέμα είναι οι μηχανισμοί ελέγχου στο εσωτερικό του συστήματος κατά πόσον λειτουργούν. Θα τους βρείτε. Θα τους βρείτε αυτούς εγώ περιμένω που έχουν κάνει αυτό το κακό σκάνδαλο να πάνε μέσα. Περιμένω αυτό που είπε πριν από λίγες μέρες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πάγκαλος, ότι επίκειται η ανακοίνωση των καταστάσεων με όλους εκείνους που φοροδιαφεύγουν, ωραία, που έτσι κλέβουν, που έχουν χτυπήσει στην καρδιά της ελληνικής οικονομίας. Να δούμε. Ώστε να πληρώσουμε. Οικονομικά, μισό λεπτό και να είναι τελευταία γιατί μας κυνηγάει και ο χρόνος. Μπορείτε να μου πείτε εσείς ως υπουργός που περάσετε από το χώρο της υγείας, αν υπάρχει ευθύνη που η χώρα παρήγγειλε χωρίς να μετρήσει ένα κάρο εμβόλια που μας έχουν μείνει. Βιάζεστε να πείτε μισό λεπτό. Κάτι το λεφτά. Οποίο εσείς λέγατε τότε μπράβο που το έκανε. Δεν είναι τι λέει ο δημοσιογράφος, τι κάνει ο πολιτικός. Εσείς να μου πείτε λοιπόν, αν θεωρείτε ότι έχει η πολιτεία ευθύνη συγκεκριμένη. Καμία ευθύνη. Γεγονός ότι έχουμε ένα κύριε κάρο εμβόλια που μας δίνανε εκεί. Είστε σαφείς. Και τα πληρώσαμε ένα είστε σαφείς. Και τα βάζω μια σειρά. Δεύτερα, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε λεπτά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισύει τον κίνδυνο. Ανεβάζει στο κόκκινο το συναγερμό και καλούνται οι χώρες να πάρουν μέτρα. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες που πήραν μέτρα. Δεν εξετέθη όμως σε κίνδυνο η ελληνική οικονομία, διότι δόθηκαν οι παραγγελίες, αλλά δεν πληρώθηκαν. Μάλιστα. Και αυτό που έγινε με την Γαλλία έγινε με την Ελλάδα. Και πολύ σωστά η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, και τους έχω πει, δώσ' τα πίσω. Μάλιστα, το ίδιο θα έκανε ο κάθε υπουργός. Αλλά, εάν ο υπουργός τότε η κυβέρνηση δεν είχε πάρει τα μέτρα να θωρακίσει τη χώρα, εσείς. Έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Και τότε εσείς είχατε βγει και μας είχατε πει μπράβο. Εγώ σε αυτό ήθελα την εγκαθάριση του τομείου στο οικονομικό σχέδιο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Παρακαλώ. Και εγώ ευχαριστώ για την τελευταία καλημέρα.